Στην παρουσία λειτουργού του γραφείου ευημερίας και μόνο μία ώρα την εβδομάδα θα μπορούν να βλέπουν το παιδί τους οι γονείς του 19μηνου αγοριού που κατηγορούνται για βία στην οικογένεια και έκθεση παιδιού σε κίνδυνο. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού επανεξέτασε το προσωρινό διάταγμα που απαγόρευε στους γονείς να δουν ή να επικοινωνούν με το παιδί. Οι γονείς μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν όπως τους δοθεί άδεια, ώστε να βλέπουν το αγοράκι καθώς βρίσκεται σε ηλικία που αντιλαμβάνεται την απουσία τους. Αίτημα το οποίο ικανοποίησε το δικαστήριο. Οι γονείς θα βλέπουν το παιδάκι σε χώρο που θα καθοριστεί από τον λειτουργό των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας και αφού προηγουμένως το αγοράκι εξεταστεί από παιδοψυχολόγο. Τόσο οι αρχές όσο και λειτουργός του γραφείου ευημερίας διαπίστωσαν την κακοποίηση στις 6 Ιουλίου όταν 24χρονη μητέρα βρέθηκε με το αγοράκι στην αστυνομία για άλλη υπόθεση που αφορούσε βία και πρόκληση κακόβουλης ζημιάς. Η υπόθεση εναντίον των γονιών του παιδιού, το οποίο δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια, καταχωρήθηκε για εκδίκαση στις 22 Ιουλίου, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και η δίδυμη αδελφή της μητέρας και οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.